τρίχνη του λόγου του ασφαλέ. Το βιβλίο που παρουσιάζουμε σήμερα είναι το ένατο του δοσογραφία και το έκτο του μυθιστόρημα. Έχει κεντρικό πυρήνα φύγηση στην πόλη του, την Κοζάνη δηλαδή, από την οποία βγει θέματα ιστορικά, γεωγραφικά, πνευματικά, που τα επεξεργάζεται και τα μυθοπλάθει σε μια ιστορία που συγκινεί τον αναγνώστη, καθώς κινείται κοντά στα δικά του τοπία γνώσης και εμπειρίες. Η Κοζάνη του 60 καδράρεται εντέχνως μέσα από τις λέξεις και κυριαρχούν τελείως εικόνες μιας άλλης εποχής, μιας εποχής που δεν την έζησε μέλος ο γραφέας, αλλά την γνώρισε και την έμαθε μέσα από αφηγήσεις οικείων προσώπων όπως οι γονείς του, στους οποίους αφιερώνω το βιβλίο αυτό. Γι' αυτό και θα ρίξει μια όθη νοσταλγία, όχι για την εποχή εκείνη που ούτως ή άλλως την έζησε, μα για τα πρόσωπα που αγάπησε και για την ιστορία που εκείνα έφερα μαζί τους. Γυαλάν του μιας ο τίτλος, ψεύτικος κόσμος δηλαδή. Ένας κόσμος αλλιώτικος από το σημερινό, με έναν τρόπο σκέψης άλλη. Μια δύσκολη εποχή που αναπαριστάται μέσα από τη δράση των ιών. Μήπως η σημερινή εποχή δεν είναι δύσκολη? Αυτό ακριβώς είναι που ενώνει αυτούς τους δύο κόσμους. Όλα είναι αλλιώτικα και όλα είναι ίδια. Ο κόσμος ψεύτικος δεν είναι πάντοτε εξάλλου. Είμαστε αναγκασμένοι να υπάρχουμε σε έναν ψεύτικο κόσμο και να αναζητούμε την όποια αλήθεια του σε κάθε εποχή. Διαβάζοντας το μυθιστόρημα αυτό, που με άνεση σε παρασέρνει και σε οδηγεί, αφήνει σε βαρύσει μια νοσταλγία για το άλλοτε του τόπου. Χάνεσαι τις μικρές του στιγμές, που συναντριζόμενες συνθέτουν ένα μεγάλο πίνακα. Μια τυπογραφία με πολλά και ποικίλα στοιχεία και αναφορές πάνω στα οποία πατούν με άνεση οι αναγνώστες. Το βιβλίο ξυπνά αναμνήσεις στους ανθρώπους που έζησαν τα χρόνια εκείνα και διεγείρει βοητευτικά το ενδιαφέρον των νεότερων για όσα προηγήθηκαν, για τον τόπο, τους ανθρώπους. Λες και δημιουργεί τεχνητές αναμνήσεις στους επόμενους. Εικόνες, σκηνές και μνήμες της παλιάς Κοζάνης ορθώνονται στα μάτια του αναγνώστη, τον παίρνουν από το χέρι και τον πηγαίνουν στο άλλο της πόλης, τον γυρίζουν στις γειτονιές της και του μαθαίνουν το χθες με έναν τρόπο οικείο και ζεστό. Το κοζανίτικο ιδίωμα κυριαρχεί. Πολλές σκηνές είναι βασισμένες στο ιδίωμα, το οποίο έχει ρόλο καθοριστικό, αφού άλλωστε είναι αυτό που χαρακτηρίζει τον τόπο. Ο Μιχάλης Πιτένης μιλάει στο βιβλίο αυτό για την Κοζάνη του 60 και μιλάει στη γλώσσα της. Οι λέξεις, οι εκφράσεις, το ηχόχρωμα των φωνών που θα ρίξουν τα νεύρα στα αυτιά σου, τα ονόματα των ηρώων, όλα είναι συνυφασμένα με τον τόπο και τον χρόνο του βιβλίου.